Λοιπόν, τώρα ξυπνάω πιο πρωί. Ναι. Έχω άγχος, έχω αγωνία, δεν κοιμάμαι και καλά και έχω και. Κάνω μια προσέγγιση στους ανθρώπους που μπορεί να πάθουν κατάθλιψη. Και λες, πώς γίνεται, ρε φίλε, τώρα, είναι δυνατόν. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ δυνατό και πάρα πολύ εύκολο. Δεν έχεις ύπνο, δεν έχεις πράγματα. Δεν έχεις ηρεμία πρώτα απ' όλα. Mm-hmm. Οπότε, αν δεν έχεις ηρεμία, πώς θα πέσεις στον καναπέ να κοιμηθείς στο κρεβάτι σου, οπουδήποτε. Δεν μπορείς να κοιμηθείς. Δεν είναι, είναι ένα πράγμα συγκλονιστικό. Δεν αφορά αποκλειστικά εμένα, αφορά κάποιους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που χάσαν τις δουλειές τους σε μια νύχτα, σε μια εβδομάδα, σε μια μέρα ή οτιδήποτε. Άνθρωποι που επί χρόνια σε πάρα πολλούς τομείς εργάζονταν σκληρά, αποδοτικά, μηχανικοί, δικηγόροι, καταστράφηκαν δουλειές, καταστράφηκαν επαγγέλματα, σταμάτησαν να υφίστανται δραστηριότητες. Και όλα, βεβαίως, τα τελευταία χρόνια όπου μάζεψαν ένα βουνό αίματος, μια εκατόμβη, η οποία συνεχίζεται. Άρα αυτό δεν αφορά αποκλειστικά το δικό μας κομμάτι, αλλά αφορά πάρα πολύ κόσμο, στο οποίο μπήκα στα παπούτσια πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, πώς γίνεται να ξυπνάς το πρωί, να μην έχεις να κάνεις, να ξέρεις ότι έχεις χτυπήσει 30 πόρτες και είναι κλειστές, να ξέρεις ότι δεν θα ξανανοίξουν οι πόρτες, και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν άλλη διέξοδο να ξέρουν ότι δεν έχουν και το μεσημέρι να μαγειρέψουν στο τσουκάλι για τα παιδιά τους, ας πούμε. Επαναλαμβάνω, για να είμαστε ξεκάθαροι σε όλα, σε μια εποχή απόλυτης ανθρωποφαγίας όπου λένε «καλά να πάθουνε, ρε» κλπ. Εγώ αναφέρομαι σε όλη την κοινωνία, σε όλους τους ανθρώπους, και λυπάμαι πάρα πολύ που αυτό το «καλά να πάθουνε, ρε» έχει επεκταθεί παντού σε γειτονιές. Σήμερα στη δική μου γειτονιά πήγα να πάρω εφημερίδα, έκλεισε ένα μικρό κομμωτήριο. Προφανώς η κυρία, ο κύριος, δεν ξέρω, δεν άντεξε, το έκλεισε. Πήγα δίπλα να πάρω μια εφημερίδα στο ψιλικατζίδικο. Και ο ψιλικατζής με κάποιον άλλον έλεγε, έκλεισε η Μέρη, ναι μωρέ, καλά κονόμησε και αυτή τώρα. Και μένεις κάγκελο. Λες, καλά κονόμησε η Μέρη η κομμώτρια που το μαγαζί έκλεισε γιατί δεν πάτε για ψυχή, γιατί δεν μπορούσε να πατήσει. Και λέει, έλα μωρέ, καλά κονόμησε κι αυτή. Ζούμε σε μια συγκλονιστική ανθρωποφαγία που με θλίβει πάρα πολύ. Έχουν βγει ένστικτα άγρια γύρω-γύρω και επιθέσεις πολλές φορές και άδικες. Okay, να επιτεθούν σε εμάς που είμαστε πρόσωπα μπροστά στην επικαιρότητα κλπ. Στην κυρία Μέρη, την κομμώτρια και το καθεξής, είναι συγκλονιστικό. Λες, πού ζούμε, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Επικοινωνείς με τους συναδέλφους από το Μέγκα. Βεβαίως επικοινωνώ κάθε μέρα, mm-hmm. με κάποιους από αυτούς εννοείται. Χτες είχα μια εμπειρία πολύ πικρή. Έχουμε σταματήσει να πηγαίνουμε διότι έχουμε κάνει επίσκεψη εργασίας, πάρα πολλοί κόσμος. Χθες χρειάστηκε να πάω για να υπογράψω ένα χαρτί όπου έβλεπες ένα κτίριο που γράφτηκε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ιστορίας στα σίριαλ, στον κινηματογράφο. Αφήνω έξω το κομμάτι των ειδήσεων, το οποίο και αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά θέλω να πω ότι ήταν ένα κανάλι που έχει γράψει πολύ σημαντική ιστορία, το πρώτο ιδιωτικό, 1989, και ήταν, ας πούμε, τα παιδιά των security κάτω, ο τηλεφωνητής, ένα παιδί στο αρχείο, ένα παιδί στην ταινιοθήκη. Και λες, αυτός ο συγκλονιστικός ζωντανός οργανισμός, πού πήγε. Ένας τιτανικός, μιλάμε, ένα αβύθιστο υπεροκειάνιο που ταξίδεψε 89-2016, ταξίδεψε τόσα και τόσα χρόνια με γιορτές, με πράγματα, και ξαφνικά αυτό το συγκλονιστικό αβύθιστο υπεροκειάνιο έφυγε σε ένα παγόβουνο και βυθίστηκε αυτανδρό. Τι σου λείπει πιο πολύ, δηλαδή ξυπνάς το πρωί, τι είναι αυτό που σου κάνει το κλικ και σου λείπει από αυτή τη δουλειά που έκανες τόσα χρόνια και που θα συνεχίσεις να κάνεις? Προφανώς έχεις ένα πολύ μικρό διάλειμμα τώρα. Κοίταξε, οι ζωές των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων είναι προγραμματισμένες, συγκεκριμένες. Δηλαδή, ο καθένας πάει το πρωί στη δουλειά του ή ό,τι ώρα δουλεύει, κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά, ένα συγκεκριμένο πράγμα, είναι συνηθισμένος σε αυτό, εκπαιδευμένος σε αυτό, και βεβαίως αυτό του προσφέρει την ψυχική του ισορροπία. Ξαφνικά, λοιπόν, όταν γίνει μια μπρίζα, όταν γίνει, λοιπόν, μια τέτοια πρίζα η οποία καίει και πράγματα, γιατί είναι ηλεκτροπληξία, το σοκ είναι τεράστιο. Εγώ ήξερα το πρωί
θα σηκωθώ πρωί-πρωί, θα πω στο ίντερνετ, θα διαβάσω την επικαιρότητα, όλη την επικαιρότητα, όχι την αθλητική, αλλά ό,τι αφορά την πλευρά των ειδήσεων, εξωτερικά, διεθνή, κοινωνικά, ελεύθερα, τα πάντα. Έτσι έμαθα πάρα πολλά χρόνια. Και αφού λοιπόν θα ενημερωθώ με τον καφέ μου, θα πάω στο γραφείο μου, πραγματικά με το χέρι στη φωτιά και στο Ευαγγέλιο ή οπουδήποτε αλλού, έδινα την ψυχή μου, ήξερα ότι θα πάω να κάνω ένα βίντεο. Θα έδινα ό,τι έχω, ό,τι σκέψη. Δεν υπήρχε στο μυαλό μου τη στιγμή που θα κάνω τη δουλειά μου τη συγκεκριμένη, αν το παιδί μου στην Πάτρα δεν έγραψε καλά και έχασε το μάθημα. Γιατί ρε Γιώργο έχασε το μάθημα, είπαμε να τελειώνουμε, να το σκουπίσουμε, να πάμε να φύγουμε. Δεν θα ασχοληθώ. Φοιτητής στο Πανεπιστήμιο, ο γιος. Ναι. Ένας γιος. Ο Γιώργος τώρα είναι το τρίτο έτος στο μαθηματικό. Φαντάσου τώρα που άδειασα τα πράγματά μου στο γραφείο, όπου είδα σαν σιρτάρια με πράγματα 25 χρόνων. Να τη φωτογραφία, την έχουμε εδώ. Ναι, στα σιρτάρια λοιπόν είδα ξεχασμένα πράγματα 25 ετών, φωτογραφίες των παιδιών μου στη βάφτισή τους. Στη γέννησή τους. Και τώρα το βλέπεις, ο μεγάλος μου είναι τρίτο έτος και η μικρή κοντεύει να τελειώσει το λύκειο, να πάρει και αυτή την πορεία της. Γι' αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο σοκ να ξέρεις ότι αυτός ο κόσμος σου, γιατί ένας δικός σου κόσμος, δεν υπάρχει πια, ας πούμε, φεύγει. Εν τω μεταξύ, φέτος μου είπες είναι τελειώνει φέτος η μικρή και επειδή... Του χρόνου, τώρα είναι δεύτερη ηλικίου. Ναι, μόνο που επειδή έχουμε παιδιά στις ίδιες ηλικίες, ναι, ακριβώς, είναι η πιο δύσκολη χρονιά για το γονιό αυτή και για το παιδί. Και ψυχολογικά και οικονομικά. Τα φροντιστήρια που χρειάζονται και τα αυτά δεν είναι, σε αποτελειώνουν, δεν υπάρχει. Τα ποσά είναι τεράστια. Θα ήθελα να δούμε ένα βίντεο για το Μένιο του Σάκη Αλαγοπούλου. Επτά Ολυμπιακοί αγώνες, 6 παγκόσμια κύπελα, δεκάδες αγώνες Champions League, χιλιάδες βίντεο. Το όνομα και η χαρακτηριστική φωνή του είναι συνώνυμα τόσο του αθλητικού ρεπορτάζ όσο και του Μέγκα. Ο Μένιος Σακελαρόπουλος, μετά από 27 χρόνια στο μεγάλο κανάλι, αναγκάστηκε να μαζέψει τα πράγματά του από το γραφείο του στη Μεσογείον. Οι αναμνήσεις από μια γεμάτη δυνατές στιγμές καριέρα, στηβαγμένες σε τρεις κούτες, μαζί με φωτογραφίες από τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα και σημαντικές οικογενειακές στιγμές. Μπήκα στο γραφείο πικραμένος και θλιμμένος και με ένα πολύ έντονο συνέστημα μέσα μου. Όταν άνοιξα τα σιρτάρια και βρήκα τις φωτογραφίες των παιδιών που ήταν βρέφη, εκεί ήταν ένα πολύ έντονο πράγμα, δηλαδή, ναι, έφυγαν δάκρυα, εννοείται. Το τέλος του Μέγκα έχει αλλάξει τελείως την καθημερινότητά του και παραδέχεται πως αγωνιά για το αν θα καταφέρει να προσφέρει στα παιδιά του όλα όσα θέλει. Ο φόβος μου έχει να κάνει με το πώς θα υπερασπίσω τα παιδιά μου. Πρόσφατα, ο γνωστός αθλητικογράφος αντιμετώπισε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του. Έχασε το φως του για περισσότερο από 2 εβδομάδες. Ένας αδενοϊός μπήκε στο μάτι, άρχισε να τρώει τον κερατοειδή, κόλλησε για το διλανό μάτι, έκανε ακριβώς την ίδια ζημιά και μετά από ελάχιστες μέρες, 3-4, δεν βλέπω τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα, μαύρο. Με έπαιρναν και με τάιζαν, μου έδιναν νερό, περπατούσαν για να κάνω μπάνιο, με έκαναν μπάνιο. Η περιπέτεια αυτή τον έκανε να αναθεωρήσει πολλά, καθώς κατάλαβε τις ανάγκες των ανθρώπων με απώλεια όρασης. Έγραψε μάλιστα και βιβλίο, στο οποίο αναφέρεται στην πρόσφατη περιπέτεια με την όρασή του. Βέβαια, εσύ, Μένιο μου, έχεις μια παράλληλη δραστηριότητα, η οποία... Το «δε συνάδει» είναι λάθος έκφραση. Δεν συνδυάζει εύκολα κανείς με το αθλητικό ρεπορτάζ. Ίσως γιατί κανείς δεν γνωρίζει ότι ο Μένιος ο Σακελαρόπουλος έχει τελειώσει τη νομική. Και ίσως γι' αυτό
τα ρεπορτάζ που έκανε στο αθλητικό τμήμα του Μέγκα ήταν τόσο ξεχωριστά. Διότι είναι ένα περίεργο κράμα ο Μένιος. Ένας πολύ ιδιαίτερος συνδυασμός επαγγελματία. Όχι απλά προσόντα. Είναι αυτό που λέμε, γιατί πια μιλάμε αγγλικά και ο Πρωθυπουργός είναι overqualified για τη δουλειά. Έχει γράψει λοιπόν πόσα βιβλία, 12 είπαμε. Τώρα βγαίνει το 13ο, 6 Οκτωβρίου. Α, τώρα κυκλοφορεί. Τώρα, 6 Οκτωβρίου, το 13ο σου βιβλίο. Ναι. Και του έδωσα και ένα τιμητικό τίτλο για να τιμήσω τα προηγούμενα 12, 13 κεριά στο σκοτάδι. Οπότε έχει να κάνει με τον αριθμό των βιβλίων, 13. Μίλησέ μας για αυτή την παράλληλη σου, έτσι, παράλληλη με την δουλειά που εμείς σε μάθαμε, δραστηριότητα, τη συγγραφή των βιβλίων. Τι είναι η συγγραφή των βιβλίων για σένα και πες μας και έτσι δύο λόγια για το βιβλίο που ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τώρα τον Οκτώβριο. Κοίταξε, ο μεγαλύτερος δάσκαλος που είχα ποτέ σε αυτή τη δουλειά, ο αείμνηστος Αλέκος Φιλιππόπουλος, ο άνθρωπος που έφτιαξε τη μεσημβρινή, την απογευματινή, την ελευθεροτυπία της μεταπολίτευσης και μετά το Έθνος βέβαια. Όταν με πήρε στο Έθνος παιδάκι, 19 χρονών, όσα ήμουνα, μου λέει, είσαι περίεργο κέρατο εσύ. Λέω, γιατί ρε παιδί μου, είχα και μαλάκι ξανθό, ωραίο κλπ. Δεν ήμουν πάντα έτσι. Το περίεργο κέρατο λοιπόν ήταν το εξής, ότι με παρακαλούσε να κάνω πολιτικό ρεπορτάζ, δικαστικό ρεπορτάζ λόγω της νομικής, να κάνω βουλή, ότι εσύ είσαι, ξέρω εγώ, ένα παιδί το οποίο ξέρει γράμματα, μαθαίνει γράμματα κλπ. Και μου κάνει τα αθλητικά. Τι ντροπή, τι κέρατο είσαι εσύ. Του λέω, άνθρωπέ μου, εγώ το αγαπάω αυτό. Δεν το κάνω από ανυμποριά ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ το αγαπάω. Είναι ένα πράγμα, κομμάτι του εαυτού μου από τα μικρά μου χρόνια. Και αυτό θέλω να κάνω. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν γίνεται, γίνεται, άνθρωπέ μου. Τελικά με πολλούς κινδύνους, θα σε διώξω τελικά. Κράτησα το αθλητικό, απλώς μου είπε ότι θέλω να μου γράψεις κομμάτια και κείμενα κλπ. Στις εικόνες είχαν πρωτοβγεί εικόνες, είχαν επανεκδοθεί μάλλον από το συγκρότημα του Έθνους οι εικόνες. Έγραφα κομμάτια, πάντα έγραφα, πάντα είχα κείμενα, πάντα είχα αυτό που λένε καλό χέρι. Απλώς μια εσωτερική, πολύ δυνατή ανάγκη με οδήγησε κάποια στιγμή, ευτυχώς που συνέβη, στο να ξεκινήσω να γράφω μυθιστορήματα πια. Που ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπω στο χώρο, διότι ο πρώτος μου εκδότης, με τον οποίο έκανα 11 βιβλία, ο κύριος Λιβάνης, μου λέει, εσύ βιβλία από πού και ως πού. Του λέω, κύριε Λιβάνη, γράφει εδώ, που τον άστο κεφάλι μου, ότι ξέρω μόνο το offside και το penalty και οτιδήποτε άλλο. Μα τι δουλειά έχεις εσύ. Και ήταν ένα ζήτημα το οποίο με έκανε να δώσω πολύ μεγάλο αγώνα για να μπω και να αποδείξω ότι αν έχει δουλειά η Αλεπού στο παζάρι. Και τα πρώτα χρόνια, τα δύο πρώτα βιβλία, τα τρία βιβλία, ξανά αγώνα και ξανά αγώνα, με παρακαλούσε συνεχώς, γράψε μου κάτι, ξέρω, για το Ρεχάγκελ, την τεχνική που πήρε το Euro, γι' αυτό και εκείνο. Δεν θέλω, άνθρωπέ μου. Ευτυχώς επέμεινα πολύ. Για εγκλήματα. Ότι γράφεις μόνο για εγκλήματα, αλλά υπάρχει το ποινικό δίκαιο. Κοίταξε, ήταν, οι βάσεις της νομικής υπάρχουν αυτό εκεί. Αυτό ήταν μια εσωτερική διεργασία. Δεν ξέρω πώς ακριβώς τα λένε οι ψυχίατροι. Ο μπαμπάς επέμενε και είχαμε φασαρίες και τσακωμούς κλπ. Εσύ θα γίνεις δικαστής. Ρε φίλε μου, δεν θέλω. Μα εσύ θα γίνεις δικαστής, γι' αυτό εγώ θέλω να σε βλέπω. Μα ρε φίλε μου, θέλω να κάνω κάτι άλλο. Όχι, αυτό είναι. Εν πάση περιπτώσει, όταν μπήκα στην νομική, ήδη δούλευα. Μάλλον είχα ξεκινήσει να δουλεύω από τα 16 μου, από τέλος της πρώτης ηλικίου, ξεκίνησα σε εφημερίδες, σε ένα μαγικό χώρο, ένα παιδάκι 16 χρονών. Μπήκα στην νομική, οπότε θεωρούσα ότι ο μπαμπάς θα ηρεμήσει τώρα, αφού μπήκα, εγώ συνέχισα να δουλεύω. Και κάποια στιγμή, όταν του εξήγησα ότι αυτή τη δουλειά θα κάνω, είχε καρδιακά επεισόδια. Πήγε στο Τζάνιο νοσοκομείο όταν έμαθε ότι ο μπαμπάς καραμαλικός του παππού Καραμαλή, ότι ο γιος του πήγε στο Έθνος. Ρε άνθρωπέ μου, δεν με ενδιαφέρει ο Καραμαλής, ο Φλωράκης, ο Παπανδρέου, ποιοι άλλοι ήταν τότε, ο Φλωράκης καλά λέω. Λοιπόν, εγώ αθλητικό κάνω. Μα το δικό μου το παιδί, ρε φίλε μου,
Και είχα πολύ μεγάλο αγώνα. Πώς θα αγοράζω εγώ αυτή την εφημερίδα, ντρέπομαι να πάω στο Περιστερό. Δεν την αγόρασε ποτέ. Ποτέ. Δεν την αγόρασε ποτέ. Πω, εποχές κι αυτές. Και όταν μάλιστα επρόκειτο να κάνω, είχα μια ευκαιρία να κάνω εγκληματολογία με υποτροφία στο εξωτερικό και του είπα ότι, ξέρεις, Σταυρό, δεν με ενδιαφέρει. Τι συγκλαίνοντολογίες τώρα, εμένα με ενδιαφέρει να κάνω αυτό. Και έπαθε καρδιακό επεισόδιο. Και έπρεπε μετά να κάνω άπειρες συζητήσεις μαζί του για να του δείξω ότι, ξέρεις, ο καθένας έχει έναν δρόμο. Είναι σαν να πάρω εγώ τώρα το γιο μου και να του πω τι μαθηματικός εσύ θα βάζεις και σφαλιάρες. Δημοσιογράφος θα γίνεις. Ναι, θα γίνεις αυτό ή θα γίνεις εκείνο. Ναι. Τα χρόνια εκείνα δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι γονείς, ίσως και ακόμα δεν μπορούν, ότι το παιδί έχει δικούς του δρόμους και κατευθύνσεις, ανοίγει τα φτερά του και κάνει πράγματα που αγαπάει και τελικά ό,τι έχεις κάνει και ό,τι έχεις επιλέξει μόνος, το έχεις κάνει καλά. Δηλαδή στο αθλητικό έγινες. Δεν είχα ποτέ καμία. Θα μου πεις όχι τώρα, πρέσβης του αθλητικού ρεπορτάζ. Όχι, ρε παιδί, καλά, όχι, ξεόχι, τρία βραβεία έχεις πάρει, είναι συνώνυμο το όνομά σου με το αθλητικό. Δεν έχει σχέση αυτό καλά, καμία. Καλά, άκουσε με, είσαι ξεχωριστό στο αθλητικό ρεπορτάζ. Για άλλους λόγους. Δεν χρειάζεται να το πεις εσύ, το λέμε εμείς. Να σου πω και τους λόγους, γιατί δεν κρύβομαι. Είμαι άνθρωπος που μιλάει ανοιχτά και ευθεία. Δεν ακολούθησα ποτέ την πεπατημένη του γενέρα. Έκανα πράγματα χάρασες, είχα μια τρέλα στο δικό σου δρόμο. Το ίδιο λοιπόν έχεις κάνει και στα βιβλία, διότι κανείς δεν περίμενε ότι τελικά θα φτάσεις εσύ να εκδώσεις το 13ο σου βιβλίο και πουλάνε και τα βιβλία σου. Εννοείται, δεν σου βγάζει κανείς βιβλίο μας λες. Κανένας, όχι, δε, κανείς δεν σου κάνει χάρη. Και δεν υπάρχουν και φιλάνθρωποι πλέον. Πόσα πουλάνε περίπου, επιτρέπεται να πούμε τα βιβλία σου. Επιτρέπεται. Το τελευταίο πόσα, ποιο είναι το top σου, το top σου. Πες μας το. Εντάξει, υπάρχουν βιβλία που έχουν πουλήσει και 70.000. Ορίστε. Λοιπόν, που είναι τεράστιο 70.000 είναι... σήμερα είναι τεράστιο. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό, έχει πεθάνει. Έχει πεθάνει δηλαδή αυτό. Σήμερα είναι η κυρία Μαντά, είναι η κυρία Λιουμουλίδου και τραβάμε γραμμή. Ναι. Δεν διαβάζει ο κόσμος. Αυτή είναι μια πικρή πραγματικότητα και δεν διαβάζει ο κόσμος διότι δεν έμαθε ποτέ. Πάμε στο εξωτερικό και βλέπουμε τους ανθρώπους όλους, όλων των ηλικιών. Με ένα βιβλίο στο τρένο, με ένα βιβλίο στο λεωφορείο. Ναι, ναι, ναι. Με ένα βιβλίο στο σκαλάκι που περιμένει την ώρα να έρθει το λεωφορείο. Ναι. Ο Έλληνας δεν διαβάζει. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Ναι, και προσπάθησα να κάνω μια σε εισαγωγικά επανάσταση. Δεν ανακάλυψα την Αμερική, δεν είμαι ο Κολόμβος και βάζω την επανάσταση σε πολλά εισαγωγικά. Ότι δηλαδή, επειδή προϋπήρξα αναγνώστης για πάρα πολλά χρόνια, έκανα το εξής. Διάβαζα ένα βιβλίο. Δεν μου άρεσαν κάποια πράγματα γιατί έβλεπα ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι περίπου έτσι κλπ. Εγώ έβαλα τη δουλειά μου στο βιβλίο, δηλαδή το ρεπορτάζ. Καθαρά, 100% την έρευνα. Ας πούμε στο βιβλίο που βγαίνει τώρα, σε 6 Οκτωβρίου. Ο ήρωας, όλα τα βιβλία αναφέρονται στο σήμερα. Μάλιστα. Μιλάμε για τη σημερινή εποχή αυστηρά. Ο ήρωάς σου τι είναι? Ο ήρωας είναι 42 χρονών πολιτικός μηχανικός, κατεστραμμένος, καμία δουλειά. Κατεστραμμένος από την κρίση. Ποιος πολιτικός μηχανικός δουλεύει σήμερα? Μάλιστα. Οι άνθρωποι ήταν να κάνουν καμιά μελέτη για κανένα ημιπαίθριο, για κανένα τέτοιο πράγμα. Ο οποίος τι κάνει, γιατί φαντάζομαι ότι... Κάτι δυνατό θα έχει στην πορεία, παρά την καταστροφή. Ο οποίος αφού καταστρέφεται επαγγελματικά, δεν έχει δύναμη χαρακτήρα, το ρίχνει στο ποτό. Ναι. Και ένα βράδυ όπως είναι έτσι πιωμένος και καταρακωμένος κλπ. Και στο σπίτι του δεν είναι καλά. Ανεβαίνοντας στην Κατεχάκη, το γραφείο του στην Γλυφάδα. Κατεχάκι, ναι. Τυχαίο. Ναι. Ανεβαίνοντας λοιπόν. Είναι κοντά το Μέγκα εκεί, γι' αυτό. Εντελώς τυχαίο. Έχει γραφτεί το βιβλίο, γράφει και προ. Ανεβαίνοντας στην Κατεχάκι. Φεύγει το αυτοκίνητο, κυριοποιημένος, βρέχει και πάρα πολύ. Σκάει στα βράχια του Κάρεα. Έχει κάταγμα στο κρανίο, βάσης κρανίου, κατάγμα βάσης κρανίου το λένε αυτό. Παλεύει για τη ζωή του, χειρουργείο στο ΚΑΤ. Και ξυπνάει τυφλός, γιατί έχουν κοπεί τα οπτικά νεύρα. Αυτό το έχεις πάθει κι εσύ. Από εκεί ήταν η έμπνευση. Όταν εγώ. Ήταν η έμπνευση του βιβλίου, έμεινα 17 μέρες. 17 μέρες τυφλός. Ναι. Άρα από εκεί εμπνεύστηκε στην ιστορία του ήρωά. Σε ένα καναπέ, όταν δεν βλέπεις τίποτα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, είσαι ακίνητος κλπ. Στο μυαλό μου ήρθε αμέσως αυτή η ιστορία ανθρώπων που είναι για όλη τη ζωή έτσι. Για πάντα. Και όπως μου λένε φίλοι μου πια, τυφλοί. Αυτό είναι μια διακοπή ρεύματος. Τα καταφέρνει ο ήρωας στο τέλος? Δεν ξέρω. Μετά από 440 σελίδες θα υπάρξει απάντηση. Πες μου πότε κυκλοφορεί ξανά την ημερομηνία. 6 Οκτωβρίου. Άρα τώρα. Είναι την άλλη εβδομάδα. Την άλλη Πέμπτη. Ναι, θα ασκήσει αυτό το βιβλίο. Έλεγα, θα λοιπόν, ασκήσει για να... και θα ασκήσει αυτό το βιβλίο.
Επειδή ακριβώς είναι η στιγμή η ξεχωριστή της ζωής του συγγραφέα. Για να κλείσω αυτή είναι την παρένθεση. Είναι η στιγμή που έχει κλείσει το Μέγκα και να δείτε πώς τα φέρνει, πώς τα φέρνει μοίρα. Εγώ θεωρώ ότι αυτό θα είναι το βιβλίο που θα πουλήσει τα πιο πολλά. Και είμαι και γουρλού. Για να κλείσω την παρένθεση και να μην αφήσω ανοιχτή, ναι, να εκκρεμεί. Δεν γράφω ένα βιβλίο το οποίο μασάω φύλλα δάφνης και μου έρχεται μια ιδέα. Δηλαδή, κάνω κανονικότατη έρευνα εδώ. Ακολούθησα, πήγα στο ΚΕΑΤ, Κέντρο Εκπαίδευσης, ναι, και Αποκατάστασης Τυφλών στην Καλλιθέα. Mm-hmm. Το Κέντρο Τυφλών στην Καλλιθέα. Mm-hmm. Ακολούθησα την εκπαίδευσή τους, τη γραφή Μπράιλ. Mm-hmm. Έμαθα να περπατάω με τον μπαστούνι. Α, το κάνεις εμπειρικά. Όλα, όλα. Δηλαδή, στο περσινό που ήταν, το σημάδι, με τον ήρωα καταλήγει στις φυλακές, πήγα σε τρεις φυλακές της χώρας. Αυλώνα, Θεσσαλονίκη Διαβατά και Κασαβέτια Αγροτική στο Βόλο. Απίστευτος. Δηλαδή πηγαίνω κανονικά όπου απίστευτος είναι ο ήρωας. Λοιπόν, δεν κάθομαι απλώς να μυρίσω. Μένιο μου, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, έτσι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Και νομίζω ότι εκτός από το βιβλίο, σύντομα θα σε δούμε. Μακάρι να δούμε και καλύτερες μέρες για όλο τον σύντομα κόσμο. Σύντομα θα ακούσουμε και ρεπορτάζ σου. Να αλλάξουν τα πράγματα, να δούμε καλύτερες μέρες για όλο τον κόσμο. Όχι μόνο για τη δική μας φάρα, όπως λένε οι άνθρωποι. Καλά, με κακή χολή. Με κακή για χολή. Όλο τον κόσμο, καλύτερες μέρες και να στρώσουν τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, φιλιά. Στο 14.800. Σε αυτό τον απλό πενταψήφιο. Ναι, λοιπόν. Διεκδικείτε 30.000 ευρώ μετρητά. Εδώ και τώρα τηλεφωνήστε 14.800, αγαπητοί φίλοι, ή στείλτε μήνυμα ταφ αλφα κενό το ονοματεπώνυμό σας στον ίδιο αριθμό. Καλή επιτυχία. Την πρώτη μέρα γεννήθηκε το φως. Ύστερα, ανάμεσα σε σύννεφα και νερό, στερεώθηκε ο ουρανός. Και το νερό στριμώχτηκε σε θάλασσες για να φανεί η στεριά. Αστέρια άναψαν στον νεαρό ουρανό. Και οι θάλασσες πλημμύρισαν ζωή. Ζώα και θηρία πάτησαν στη γη. Την έκτη μέρα δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Ώρα γεννήσεως 6 και 12. Κάθε πρωί, ο κόσμος μας ξεκινά από την αρχή. Εμείς είμαστε μαζί με όσους ξυπνούν πρώτοι για να τον προετοιμάσουν. Κάθε μέρα ξεκινάμε τον κόσμο. Nescafé Classic. Γνώρισε τους αληθινούς πρωταγωνιστές στο YouTube. Τη Mega Euronics διάλεξα να στείλω τα δώρα φέτος. Σας στέλνω τηλεόραση LG 49 inch LED Full High Definition και 300 Hz μόνο 398. Mega Euronics, κάθε μέρα και μία έκπληξη. Μέλλον, άφησες καθόλου χώρο για μελλονομακάρονα? Αμέ, 500 GB. Τώρα, κονσόλα Xbox One S 500 GB με το κορυφαίο παιχνίδι Minecraft, μόνο 249 ευρώ. Κοτσόβολος. Πρωινό Κυριακής. Ώσπου να γίνει ο καφές, θα φτιάξω σπιτικά κρουασάν. Με φρέσκες ζύμες για κρουασάν Pillsbury. Κλασικά, αλλά και με σοκολάτα. Και σε λίγα μόνο λεπτά, έτοιμα! Φρέσκες ζύμες για κρουασάν Pillsbury. Κάθε πρωί, Κυριακή πρωί. Join the bling bling party. Accent. It's me. Η Pillsbury με παράδοση στην ποιότητα σας φέρνει το νέο φύλλο κρούστας. Τραγανό και εύπλαστο. Χρυσορόδινο όταν ψηθεί. Ιδανικό για αλμυρές και γλυκές συνταγές. Υπάρχει χρόνος μόνο για αγάπη. Και όπου υπάρχει μεγάλη αγάπη, υπάρχουν θαύματα.
Πιστέψτε στο θαύμα. Diamant. Τώρα οι παντόφλες σας έχουν τεχνολογία από τα ακριβά αθλητικά παπούτσια. Ειδικό πάτο και αντικραδασμικό τζέλ. Και μαζί, σούπερ τιμή. Από 29 ευρώ και 99 λεπτά, τώρα μόνο 14 ευρώ και 99 λεπτά. Με δώρο την έξυπνη αποτρεχωτική μηχανή για άνδρες και γυναίκες. Πονάνε τα πόδια σας ακόμη και όταν ξεκουράζεστε? Είναι οι σκάλες εφιάλτης. Αναρωτηθήκατε μήπως φταίνε οι παντόφλες σας? Σας παρουσιάζουμε τις παντόφλες ξεκούρασης, που θα βάλουν τέλος στα κουρασμένα πόδια. Δανείστηκαν την τεχνολογία των αθλητικών παπουτσιών για τρέξιμο. Έχουν μεσαίο πάτο μπροστά και ψηλό πίσω, με τζέλ στη φτέρνα για να απορροφάει τους κραδασμούς και να περπατάτε άνετα. Επιπλέον έχουν μαλακή εξωτερική και βέβαια εσωτερική επένδυση από μικροίνες για άνετο περπάτημα. Κοιτάξτε πόσο μαλακές και ελαστικές είναι. Απορροφούν όλους τους κραδασμούς από το περπάτημα και τις σκάλες, χαριζοντάς σας ξεκούραστα πόδια. Έχουν τέλεια εφαρμογή για να μην βγαίνουν από τα πόδια σας. Και έναν πολύ ξεκούραστο και αντιολισθητικό πάτο από καουτσούκ, ώστε να τις φοράτε χωρίς κίνδυνο να γλιστρήσετε, ακόμη και στο μπάνιο. Οι παντόφλες ξεκούρασης ανακούφισαν τα πόδια μου από τον πόνο. Είναι οι πιο μαλακές και ξεκούραστες παντόφλες που φόρεσα ποτέ. Οι παντόφλες ξεκούρασης έχουν πραγματικά την ίδια άνεση που έχουν τα πανάκριβα αθλητικά μου παπούτσια με τζέλ. Απορροφούν τους κραδασμούς και πραγματικά ξεκουράζουν τα πόδια. Κάνω ωραία κραγιονάκια, σαπουνάκια και καλλιτικά. Αλλά είμαι όρθια εδώ στον πάγκο με τις ώρες. Τα ποδαράκια μου πονάνε. Ευτυχώς βρήκα τις απίστευτες παντόφλες ξεκούρασης με τζέλ, αναπαυτικές. Δεν καταλαβαίνω τίποτα από ορθοστασία και μπορώ να δουλεύω όλο το 24ωρο. Μία παντόφλα με ακατάλληλο πάτο επιβαρύνει τη σπονδυλική στήλη και τα γόνατα και πονάτε. Οι παντόφλες ξεκούρασης με τζέλ στη φτέρνα μειώνουν το βάρος του σώματος και σας επιτρέπουν να περπατάτε σωστά. Φορέστε τις κάθε μέρα, μέσα και έξω από το σπίτι. Είναι οι παντόφλες που αγαπούν τα πόδια σας και είναι τόσο πρακτικές που πλένονται στο πλυντήριο. Με τις παντόφλες ξεκούρασης με τζέλ σταμάτησαν επιτέλους να πονάνε τα πόδια μου. Απορροφούν όλους τους κραδασμούς και ανακουφίζουν τα πόδια μου. Οι καλύτερες παντόφλες που φόρεσα ποτέ. Κυκλοφορούν σε τρία μεγέθη, small, medium και large. Θα γίνουν δικές σας με μια απίστευτη προσφορά. Από 29 ευρώ και 99 λεπτά, τώρα μόνο 14 ευρώ και 99 λεπτά. Με δώρο την έξυπνη αποτριχωτική μηχανή για άνδρες και γυναίκες. Τηλεφωνήστε τώρα 2310-206.000. Για τις ηλεκτρονικές σας αγορές μπείτε στο www.diamantstore.gr. Ακόμη μια προσφορά από την Diamant ΑΕ. Και τώρα, νέο πολυκατάστημα Diamant. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά έναντι Τιτάν, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και άλλα τρία καταστήματα Diamant. Βαλαωρίτου 12 Θεσσαλονίκη στο κέντρο, Βαλαωρίτου 17 Αθήνα στο Κολωνάκι και Ηρώων Πολυτεχνείου 18 στον Πειραιά. Επαγγελματικό, έχει λήξει. Δεν είναι δυνατόν. 11880. Τι χρειάζομαι για ανανέωση διπλώματος? Γιώργο, και για ταυτότητα, γιατί την έχασα. 11880 και για έκδοση ταυτότητας. 11880. Αποκλειστικά στον Κοτσόβολο, το έξυπνο σύστημα αποτρίχωσης Silk & Joule με αυτόματη